Εκεί στο Sky, ρε παιδιά, τι πίνουν, μπορείτε να μου πείτε τι πίνουν? Παίρνουν κάτι, ας πούμε, διότι θα αρχίσουν να μας τρελάνε. Κάνει αντιπολίτευση ο Πορτοσάλτε? Δεν το πιστεύετε? Για ακούστε. Τη Νέα Δημοκρατία στο μόνο πεδίο που δεν τα πήγε καλά σε εκλογές του 19 είναι οι νέοι, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά τώρα ακριβώς έρχεται η αφορμή, ο κορονοϊός μπαίνει σφίνα. Πάμε σε εκλογές και δεν το ξέρουμε. Όχι, όπως ξέρουμε, δεν πάμε σε εκλογές. Όχι, είναι πραγματισμός. Γιατί αλλά... να έχει ψηφοθυρικό χαρακτήρα? Θα σου πω. Είναι πραγματισμός. Βέβαια, τώρα από την άλλη πλευρά, για μένα που είμαι αντίθετος γενικότερα με τα επιδόματα, ηχεί κάπως το να σε πληρώνουν να πας να σώσεις τον εαυτό σου. Ηχεί κάπως. Ηχεί κάπως. Δηλαδή, πώς ηχεί, βρε Άρη, πώς ηχεί? Αν υποπτευθώ, υποψιαστώ και τα λοιπά ότι και ο Άρης πέρασε στο Αντάρτικο, δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Όχι, εκεί στο Sky κάτι πίνουν. Σίγουρα, εγώ λέω ότι ο Πρωτοσάλτε είπε ότι δεν πάμε καλά. Ο οικονόμου όμως πάλι στο Sky πρωί-πρωί λέει ότι πάμε καλά. Για ακούστε. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε να δούμε τα της πανδημίας. Να δούμε πρώτα απ' όλα πώς πήγαμε χθες. Χθες ήταν νομίζω μια από τις καλύτερες μέρες, γιατί είδαμε και ένα μονοψήφιο αριθμό σε σχέση με τους νεκρούς, που είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Βλέπετε μόνο 462 νέα κρούσματα σε περίπου 20.000 τεστ, με 1,86 θετικότητα, αρκετά χαμηλή δηλαδή και η θετικότητα. Από εκεί πέρα, οι σκληροί δείκτες που θα δούμε αμέσως τώρα έχουν να κάνουν με τους νεκρούς και με τις ΜΕΘ. Χθες είχαμε μόλις 8 θανάτους. Έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε, ότι και ένας θάνατος είναι σημαντικός, αλλά όταν βλέπαμε 80-90% και παραπάνω άτομα, τώρα βλέπουμε 8, όπως βλέπουμε, άρα η αποκλιμάκωση συνεχίζεται. 215 διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, δηλαδή στις μονάδες εντατικής θεραπείας, μείον 16, και εδώ πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι τα δεδομένα που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ. Άρα τώρα εσείς πείτε μου, δεν πάμε καλά κατά τον Πορτοσάλτε ή πάμε καλά κατά τον οικονόμου? Και επειδή από πλευράς υπευθύνων επιτροπής και αρμοδίων έχουμε καιρό να δούμε στοιχεία, και μάλιστα συγκριτικά, τα θυμάστε που τα έλεγε ο Σωτήρης ο Τσιόδρας, με άλλες χώρες, μην ξεχνάτε τι γινόταν λοιπόν στο παρελθόν με τις συγκρίσεις, αδόκιμες λέγαμε εμείς, γινόντουσαν συγκρίσεις με τις διάφορες χώρες. Να σας θυμίσω στην πρόσφατη εκπομπή τι είχε πει ο Γιάννης Ιωαννίδης στην Greek TV, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στο κατά πόσον θα πρέπει να γίνονται οι συγκρίσεις, πόσο δύσκολο είναι και πόσο παρακινδυνευμένο να συγκρίνει κανείς χώρες μεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε μόνο σε πληθυσμιακά κριτήρια. Σας προτρέπω να ξαναδείτε την εκπομπή, ειδικά αυτές τις μέρες είναι πολύ επίκαιρη. Ωστόσο, επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα παρακολουθούσαμε και αναρτούσαμε διαγράμματα και πίνακες με βάση συγκρίσεις μεταξύ συγκεκριμένων χωρών, που επέμεναν να δημοσιοποιούν οι αρμόδιοι, δείχνοντας ότι η κατάσταση δεν ήταν αυτή που εκείνοι παρουσίαζαν, είπαμε να ρίξουμε μια ματιά. Σημείο πρώτο. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε θανάτους από τις 8 Μαρτίου, 3,60 αναχιλίους, δυστυχώς μέχρι σήμερα. 27 Ιουλίου το πιο πρόσφατο, 1,55 αναχιλίους, έχει πέσει, αλλά είναι πρώτη. Η δεύτερη είναι η Σουηδία, 0,64. Το Μάρτιο ήταν η Πορτογαλία με 3. Το ίδιο ισχύει και με τη θνητότητα, 27 Ιουνίου 3,01% στην Ελλάδα. Το πιο χαμηλό η Κύπρος, 0,50. Δεύτερη μετά από εμάς το Βέλγιο, 2,32. Το ίδιο συμβαίνει και με την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, άνω του 20% η Ελλάδα. Και πρώτη. Όσον αφορά το τέστινγκ, η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ, όπως μας έλεγαν, από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν ξεπέρασε τις κατώτερες θέσεις που είχε από την αρχή. 24 Ιουνίου είμαστε, παρακαλώ πολύ, 3,06 στον πάτο. Πρώτη είναι η Κύπρος, 39,22 αναχιλίους κατοίκους, ανθρώπους. Αυτό ισχύει ακόμη και σήμερα που λέμε ότι έχει αυξηθεί το τεστ αναχιλίους. 9.103 στην Κύπρο, στην Ελλάδα 1.075. Και όλα αυτά μας δείχνουν μια κατάσταση πως η χώρα βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο σε σχέση με αυτές τις σοβαρές παραμέτρους, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα μας είναι όντως από τα υψηλότερα σε σχέση με τις άλλες με τις οποίες συγκρίνεται.
Στην Ελλάδα είμαστε στο 35,17, το Βέλγιο σε εμβολιασμούς 33,65, η Δανία 32,53, η Πορτογαλία 31,47, η Νορβηγία 28,49 και η Φιλανδία 17,80. Τα διαγράμματα θα τα αναρτήσουμε, μιλάνε από μόνα τους. Και ο ισχυρισμός ότι το μοναδικό όπλο είναι τα εμβολιαστικά προγράμματα δεν περπατά έτσι. Αλλά είπα στο Sky κάτι πίνουν. Για ακούστε. Γιώργο Παυλάκη, τον γιατρό ερευνητή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να τον δούμε, εδώ είναι λοιπόν. Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι γίνεται τώρα, κύριε Παυλάκη, μπαίνουμε ξανά σε έναν νέο επικίνδυνο κύκλο με την μετάλλαξη Δέλτα. Είμαστε ήδη σε αυτό τον κύκλο. Πριν πούμε για το Δέλτα, να πω ότι συμπληρώσαμε 1,4 εκατομμύριο καταμετρημένων θανάτων παγκόσμια. Mm-hmm. Χθες προχθές, και αυτό το 1,4 εκατομμύριο έγινε σε λιγότερο από 3 μήνες. Φοβερό. Το τρίτο εκατομμύριο πήρε περίπου 3 μήνες. Mm-hmm. Και οπότε βλέπουμε κάθε καινούριο εκατομμύριο, και να σκεφτείτε ότι οι νεκροί της Ινδίας κατά κοινή ομολογία δεν έχουν μετρηθεί ακόμα καλά. Αλλά ας πούμε, οπότε μπορεί να είναι και παραπάνω, λέτε, από αυτό. Στο 1,4 εκατομμύριο είναι και παραπάνω. Το κάθε καινούριο εκατομμύριο τρέχει πιο γρήγορα. Θέλει λιγότερο χρόνο για να συμπληρωθεί. Ακριβώς. Ναι. Οπότε αυτοί που λένε ότι τελειώσαμε πρέπει να δουν ότι ο ιός επιταχύνει. Δεν επιβραδύνει. Παγκόσμια επιταχύνεται η επιδημία ακόμα. Δυστυχώς. Γιατί αυτό όμως, κύριε Παυλάκη, αυτό το ρωτάει πολλοί κόσμος. Από τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ή τέλος πάντων ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, έχει κάνει εμβόλιο, γιατί δεν εμποδίστηκε κάπως ο ιός και αντιθέτως επιταχύνει και γίνεται χειρότερος? Παγκόσμια έχουμε κάνει μόνο 3 δισεκατομμύρια περίπου, τώρα συμπληρώνονται το 3 δισεκατομμύριο εμβολιασμοί. Χρειαζόμαστε 20 περίπου δισεκατομμύρια για να δούμε λογική, οπότε είμαστε ακόμα μακριά. Mm-hmm. Λοιπόν, δυστυχώς η επιδημία είναι παγκόσμια, είναι επικίνδυνη και είναι νωρίς. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, υπάρχουν οάσεις όπως η Νέα Ζηλανδία. Υπήρχε η Ελλάδα που ήταν οάση το περασμένο καλοκαίρι. Θα πρέπει να συνηθίσουμε την ιδέα ότι η Ελλάδα δεν είναι αναγκαστικά όαση και αυτό το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό στο το καλοκαίρι μας, τι θα ζήσουμε, κύριε Παυλάκη? Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση? Θα ζήσουμε την επίθεση του Δέλτα. Mm-hmm. Το Δέλτα είναι στην Ελλάδα, κάνει κρούσματα, σε μερικές μέρες μπορεί να τα πολλαπλασιάσει. Δηλαδή, σε ποιο ύψος μπορούμε να φτάσουμε? Γιατί εδώ τώρα μετράμε εμείς ένα μικρό διψήφιο. Μας λένε οι ειδικοί 30, 29, 28, κάπου εκεί. Είναι πραγματικός αριθμός αυτός? Συμβαίνει κάτι δεν άλλο? Δεν είναι πραγματικός δυστυχώς, γιατί δεν τον ανοιχνεύουμε. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ήθελα να υπογραμμίσω, το υπογραμμίζω για πολύ καιρό, ότι χρειαζόμαστε σοβαρό τέστινγκ για να ξέρουμε τι κυκλοφορεί και σοβαρή εκμυλάτηση για να ξέρουμε ποιος το φέρνει και πού το δίνει. Και αυτοί οι άνθρωποι που τους βρίσκουμε να είναι μολυσμένοι, να απομονώνονται μέχρι να τους περάσει η ίωση για να μην το μεταδίδουν σε άλλους. Αυτό δυστυχώς δεν έχει γίνει συνείδηση το πόσο σημαντικό είναι. Δεν υπάρχει επιτυχημένη χώρα που να μην έχει σοβαρή επένδυση σε τεστ, εκμυλάτιση και καραντίνα των μολυσμένων, όλα μαζί με κατάλληλη τεχνολογία. Mm-hmm. Χρειάζονται ειδικευμένα συνεργεία. Αυτό δυστυχώς δεν έχει γίνει και μπορεί να πληρωθεί άσχημα αυτό το καλοκαίρι. Εσείς τι πιστεύετε? Γιατί τώρα, κύριε Παυλάκη, ότι έχουμε χαλαρώσει, αρχίσαμε νωρίς τη χαλάρωση και ίσως αναγκαστούμε να κάνουμε βήματα πίσω, δηλαδή μπορούμε να ξαναδούμε να βάζουμε τις μάσκες μέσα στο καλοκαίρι? Ήδη από την Ρωσία υπάρχει διαφορετική οδηγία, έτσι το είδατε. Ναι. Και χρειάζεται μια συγκεκριμένη αλλαγή πλεύσης και επικαιροποίηση στρατηγικής. Χρειάζεται πολύ περισσότερη εκμυλάτιση στα αεροδρόμια και στα λιμάνια για να μην ξεφύγει ο Δέλτα. Ο Δέλτα πρέπει να καταπιεστεί με όποιο τρόπο και γι' αυτό χρειάζονται και ειδικές τεχνολογίες, δηλαδή μοριακά τεστ και εγρήγορση.
Επειδή πρέπει να κλείσουμε, κύριε Παυλάκη, έχω μια αντίδραση σε σχέση με αυτά που είπατε για την ιχνηλάτηση. Αρμοδίως ενημερώνω, με πιο αρμοδίως δεν γίνεται. Ότι γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στην ιχνηλάτηση των μεταλλάξεων και φυσικά εκατοντάδες τεστ στις στενές επαφές αυτών και από τις κινητές μονάδες και από τον ΕΟΔΗ. Και επίσης γίνονται πολλά τεστ σε όλους τους επιβάτες πτήσεων από Ρωσία, από Ηνωμένο Βασίλειο, από Πορτογαλία, Εμιράτα κλπ. Που έχουν ανέβει εκεί και βράζει τέλος πάντων η μετάλλαξη Δέλτα. Το λέω γιατί πρέπει να λέμε και τις επίσημες τοποθετήσεις. Εγώ σας είπα κάτι πριν. Ο πρωτοσάλτης λέει δεν πάμε καλά. Ο οικονόμου πάμε καλά. Μετά τρέχει χειρότερα η Δέλτα από ότι το προηγούμενο διάστημα. Τώρα πάρτε και την αντικειμενική εις τον Παυλάκη και λες ότι έχω ενημέρωση άνωθεν, αρμοδίως πιο αρμοδίως δεν γίνεται, και αδειάζεις τον επιστήμονα επειδή οι απόψεις του δεν συνάδουν με τα δεδομένα τα άνωθεν. Περιττό να, βέβαια, να μιλάμε για πρωτογενή στοιχεία. Εξάλλου το είπε χθες ο Αχιλλέας Γκίκας στην εκπομπή για επιστήμονα τον Παυλάκη. Όποιος μιλάει έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρει. Άρα εσωτερικός φτάσαμε ήδη στους 13.000. Μην το λιγουρεύεστε. Καλημέρα Αποστολία, χρόνια πολλά, πολύχρονη, έχεις δίκιο. Δεν είναι μόνο οι Αποστολίδες, λέει, είναι και Αποστολίες. Α, ωραία η Αποστολία. Για δες, λέει, τι πρέπει να καταλάβεις από την προπληρωμένη κάρτα που τη χλεβάζουν όλοι. Κακώς τη χλεβάζουν. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν καταλαβαίνουμε καλά, τα χρήματα αυτά με έναν τρόπο θα επιστρέψουν στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή μέσω είτε των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είτε μέσω του τουρισμού θα γυρίσουν πίσω αφού περάσουν από τα χέρια των νέων. Κύριε Τσίπα, τα 150 ευρώ ταρακιά στα υπόλοιπα. Σκέψου αν έχεις και δύο παιδιά καλή ώρα, 150 και 150-300, βάζει και ο γονιός 3-4-5 εκατοστάρικα ακόμα, πας για διακοπές και τέλειωσες, πας στην ευχή της Παναγίας. Πας στην ευχή της Παναγίας. Τσίμπα τα 150 που λέει ο οικονόμου. Αλήθεια, πότε θα δοθεί στους νέους αυτή η προπληρωμένη κάρτα? Το έχετε καταλάβει? Για ακούστε προσεκτικά τι είπε ο αρμόδιος υπουργός. Την ημέρα που θα ανακοινώσουμε ότι είναι διαθέσιμη, θα μπορεί κανείς να μπει στην πλατφόρμα του gov.gr, αφού ενδιαφερόμενος φυσικά θα έχει κάνει ήδη έστω μία δόση του εμβολίου. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα, δηλαδή θα γίνεται η αίτηση μία ημέρα και την αμέσως επόμενη ο ενδιαφερόμενος θα λάβει όλες τις σχετικές οδηγίες μέσω email και SMS. Αν καταλάβατε καλά, ο υπουργός το ξεκαθάρισε. Την επόμενη μέρα μετά το πρώτο τσίμπημα, εφόσον η πλατφόρμα είναι έτοιμη. Αλλά υπάρχει αυτό πολιτικά. Επιστημονικά υπάρχει ένα θέμα. Για δέστε τι λένε οι ειδικοί. Κυρία Ψαλτοπούλου, τι λέει? Κυρίως γι' αυτό χτυπάει τους νέους, επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί, υπάρχει δεν και άλλος λόγος? Δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Δηλαδή μπορεί να έχουν προλάβει με, το πρώτο, με την πρώτη δόση εμβολίου, αλλά δεν έχουν με τις δύο δόσεις εμβολίου. Και μάλιστα λέει, δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως, έχουν κάνει την πρώτη δόση ή θα κάνουν με την προπληρωμένη των 150, την πρώτη δόση, αλλά ακόμη και με τις δύο δόσεις, λέει η κυρία Ψαλτοπούλου. Κυρία Ψαλτοπούλου, γεγονός ότι είναι ότι και ένας που έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις μπορεί να νοσήσει, να κολλήσει την μετάλλαξη Δέλτα, αλλά δεν θα νοσήσει βαριά. Ακριβώς, έτσι όπως το θέτετε. Ακριβώς λέει, έτσι όπως το θέτετε. Αυτό δηλαδή λέμε τόσο καιρό, ότι ειδικά με τη Δέλτα δεν αρκεί η πρώτη δόση και ότι ακόμη και μετά τη δεύτερη μπορεί να νοσήσει. Μπορεί, δεν λέμε ότι θα νοσήσει. Κάποιος. Αυτά δεν λένε οι μελέτες. Δεν λέει αυτά το National Health England οργανισμός, ακόμη και με τον πολύ μικρό αριθμό στη μελέτη των 1.000 ατόμων. Νέα μελέτη που ακούσαμε χθες από τους ειδικούς έδειξε ότι το εμβόλιο Pfizer ήταν 88% αποτελεσματικό κατά της συμπτωματικής νόσου από την παραλλαγή V1617.2 δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, σε σύγκριση με την αποτελεσματικότητα 93% εναντί της παραλλαγής V1.1.7. Δύο δόσεις του εμβολίου AstraZeneca ήταν 60% αποτελεσματικές κατά της συμπτωματικής νόσου από την παραλλαγή V1.6.17.2, σε σύγκριση με την αποτελεσματικότητα 66% έναντι της παραλλαγής V1.1.7. Και τα δύο εμβόλια, λέει η μελέτη, ήταν 33% αποτελεσματικά κατά της συμπτωματικής νόσου από τη V1.6.17.2 τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη δόση, σε σύγκριση με περίπου 50% αποτελεσματικότητα έναντι της παραλλαγής V1.1.7.
Η ανάλυση περιελάμβανε δεδομένα για όλες τις ηλικιακές ομάδες από τις 5 Απριλίου για να καλύψει την περίοδο από την εμφάνιση παραλλαγής Β1-617-2. Περιελάμβανε 1054 άτομα που επιβεβαιώθηκαν ότι είχαν την παραλλαγή Β1-617-2 μέσω γονιδιωματικής αλληλουχίας συμπεριλαμβανομένων συμμετοχόντων διαφόρων εθνικοτήτων. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκείς περιπτώσεις και περίοδοι παρακολούθησης για την εκτίμηση αποτελεσματικότητας έναντι σοβαρών αποτελεσμάτων από την παραλλαγή Β1-617-2, λέει σχετική ανακοίνωση. Δηλαδή, που πάει το πράγμα, μάλλον το καταλαβαίνουμε όλοι. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, κάνεις το πρώτο τσίμπημα, φεύγεις, περνάει ένας μήνας, τρεις εβδομάδες, 3,5 για να πας στο δεύτερο. Στο μεταξύ στέκουν τα 150. Πας στην εκδρομή. Ναι, αλλά δεν είσαι καλυμμένος πλήρως. Το λένε οι ειδικοί. Πώς χτίζεται έτσι το τείχος ανοσίας? Απορία. Δεν είναι απορία?